Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας τα φιλιρινικά αισθήματα του λαού και της νεολαίας της πόλης μας, είναι αντίθετη με την παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην πόλη μας. Όσοι τον προσκάλεσαν και όσοι σπέβδουν να τον υποδεχθούν, περιφρονούν τους πολύχρονους αγώνες ενάντια στον υπεριαλισμό, τις κινητοποιήσεις για το κλείσιμο της βάσης του Αράξου, αλλά και των υπόλοιπων, που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Ο πατραϊκός λαός δεν είναι εχθρός με τον Αμερικάνικο λαό. Το αντίθετο, έχουμε κοινά συμφέροντα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες του ενάντια στην εκμετάλλευση, το ρατσισμό, στο δικαίωμά του να μπορέσει να ανασάνει. Ανεπιθύμητος είναι ο εκπρόσωπος των φωνιάδων των λαών. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, οι Αμερικανοί υπεριαλιστές δεν θα αλλάξουν. Θα γίνονται πιο επιθετικοί στον ανταγωνισμό τους με τα υπόλοιπα υπεριαλιστικά κέντρα. Δεν ξεχνούμε την ευθύνη τους για την 7χρονη στρατιωτική δικτατορία, την επέμβαση στην Κύπρο, τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και αλλού, τους χιλιάδες νεκρούς, τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων από τις πατρίδες τους πρόσφυγες. Όλοι πια γνωρίζουμε τον επικίνδυνο ρόλο των ΗΠΑ και την ανοχή στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, το γκριζάρισμα του Αιγαίου, την παρέμβασή της να τα βρουν οι δύο σύμμαχες χώρες στο Αιγαίο για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Η αστική τάξη της πόλης μας, οι πολιτικοί της εκπρόσωποι, έχουν κάθε λόγο να προσκαλούν τη ΣΥΠΑ και να φιλοξενούν τον πρέσβη της σε αναπτυξιακά συνέδρια, γιατί προσβλέπουν μέσα από τη γεωπολιτική αναβάθμιση μερίδιο της πίτας από τα κέρδη. Ο λαός όμως θα πληρώσει το βαρύ τίμημα. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει σταθερά και με συνέπεια να στηρίζει τους αγώνες για να μην εγκατασταθούν πυρηνικά όπλα στον Άραξο, να μην γίνει η πόλη και ολόκληρη η περιοχή μας στόχος αντιπίνων, να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις, να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς στοιχοδιοκτισμούς.